Να βάλω στο τραπέζι και να συζητήσουμε τη μαζική μετανάστευση των νέων από τη χώρα μας. Έτσι, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες νέοι επιστήμονες υψηλών προσόντων μεταναμαστεύουν μαζικά σε άλλες χώρες και αποτελούν φτηνό επιστημονικό δυναμικό. Όχι απαραίτητα φτηνό. Τα τελευταία νέα είναι ότι είναι φτηνό. Μάλιστα. Από ποια χώρα είναι τα τελευταία νέα? Από όλες. Από όλες. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Mm-hmm. Εκτός ίσως είναι λίγο πιο ακόμα. Και κυρίως δηλαδή τους προσφέρονται ευκαιριακές εργασίες. Ευκαιριακές. Δηλαδή σε βόρεια τρίμηνα, τετράμηνα, εξάμηνα. Και μετακινούνται από χώρα σε χώρα ως ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Το οποίο βεβαίως κόβει και κάθε αναπτυξιακή πορεία στη χώρα για αύριο. Έτσι, για μια παραγωγική ανασυγκρότηση φεύγει το δυναμικό της όλο αυτό. Μάλιστα. Με όρους μετανάστευση. Να ολοκληρώσω, κύριε Χρυσόγελε, σας παρακαλώ. Αυτό όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό, πια πρέπει να μπαίνει στην κουβέντα, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Δυστυχώς η θέση της Ελλάδας, στην Ελλάδα, ο όρος μετανάστης πραγματικά έχει τόσες πολλές ερμηνείες και αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους. Ναι. Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τα παιδιά μας είναι μετανάστες. Με ποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα μπορέσει να κρατήσει αυτούς τους νέους, μια που για σας οι συγκεκριμένες εκλογές, οι ευρωεκλογές, αποτελούν και ένα είδος δημοσκόπησης για την εθνική, για τον εθνικό πολιτικό χάρτη? Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ πολιτικές και πάρα πολύ κρίσιμες και πραγματικά το σύνθημα που έχουμε είναι ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Με ποιο τρόπο κρατάμε τους νέους στην Ελλάδα, θέλω να πω. Ο ένας είναι ο τρόπος να κρατήσεις η ανόρθωση της χώρας με το πρόγραμμά μας. Βασικό σημείο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ανεργία. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιδόματα ανεργίας. Mm-hmm. Αντιμετωπίζεις λοιπόν πρώτα, λέμε εμείς, την ανθρωπιστική κρίση. Να πούμε και στους τηλεθεατές με άμεσα το οποίο μέτρα. Δεν είπαμε σήμερα για την ανόρθωση της οικονομίας. Ναι, είχαμε ευχάριστα νέα από το μέτωπο της Coca-Cola σήμερα. Η Coca-Cola αποφάσισε να διατηρήσει το εργοστάσιο εδώ. Τελικά η κινητοποίηση των εργαζομένων μάλλον είχαν θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι, αν μη τι άλλο, μια μεγάλη εταιρεία δεν θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε, διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο. Οι αγώνες των εργαζομένων, η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά έχουν αποτελέσματα, ίσως είναι και ο μόνος τρόπος σήμερα. Εκτός από τις εκλογές, όχι, να κερδίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψετε να σας πω, πλέον έχει περάσει σε ένα επίπεδο που θα πρέπει πέρα από αγώνες των εργαζομένων όπως προτείνει το ΚΚΕ να προτείνει και προτάσεις. Γιατί πλέον βρίσκεστε πολύ κοντά στην εξουσία. Ήμουν εκεί ακριβώς αυτό. Και αύριο ενδεχομένως. Αν μου δώσετε το χρόνο, μπορώ να σας πω γι' αυτό. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Το πρόγραμμά μας λοιπόν έχει άξονες για άμεσα μέτρα. Το πρώτο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να λέμε ότι είναι πολύ κοντά, είμαστε πολύ κοντά μετά τις ευρωεκλογές, είναι η ανθρωπιστική κρίση. Άκουγα πριν και λέω, δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. 1,5 εκατομμύρια άνεργοι. Χιλιάδες αυτοκτονίες πολιτών καθημερινά. 30.000 άστεγοι στην Αθήνα. Χιλιάδες καθημερινά. Όχι καθημερινά, συγγνώμη, τα 4 χρόνια. Συγγνώμη. Να μην είμαστε υπερβολικοί, να μην κάνουμε την αξιοπιστία μας. Λοιπόν, 1 στους 3 Έλληνες ανασφάλιστος. Ασφαλιστικά ήταν μια καταραίων. Ανεργία, μαζική έξοδο των νέων στο εξωτερικό. Η οικονομία έχει χάσει τα 4-7 χρόνια 50 δις. Δεν υπάρχει. Υπάρχει καταστροφή σε κοινωνία, οικονομία. Ακόμα δεν άκουσα πρόταση. Λέω λοιπόν. Ανθρωπιστικά μέτρα. Όχι, περιγράφω την κρίση. Άμεσα έχει περιγραφεί επαρκώς, πιστέψτε με. Ωραία. Να ακούσουμε λιγάκι προτάσεις. Το πρώτο είναι να λύσουμε το ζήτημα του χρέους. Μνημόνιο καταργείται. Το μνημόνιο είναι καθεστώς. Με μια απόφαση την οποία ακούστε, παίρνουμε. 400 εφαρμοστικοί νόμοι υπάρχουν. Θα τους σκίσετε όλους? Δεν ανάγκη να τους σκίσουμε. Θα καταργηθούν ό,τι με βίαιο τρόπο έχει επιβληθεί στη χώρα μας αυτά τα χρόνια. Θα πάρθει πίσω. Όλα? Όλα. 400 εφαρμοστικοί νόμοι. Σήμερα δίνουν και τους αιγιαλούς. Χτίζουν στις παραλίες. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα σας απαντήσω επί της ουσίας. Θα σας πω μόνο ότι είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε. Είναι και ιστορικές οι ευθύνες που θέλουμε να πάρουμε. Εάν θέλουμε να περιμένουμε να αλλάξουν οι συνθήκες για να σωθεί η κοινωνία, αναλάβετε και αυτή την ευθύνη. Εμείς λέμε ότι θα το κάνουμε τώρα. Τώρα γιατί είναι επίγον. Κάθε μέρα που περνάει. Συνεχίζω. Συνεχίζω λίγο να πω τους άξονες για γιατί ξεκινήσαμε από την ανεργία και δεν καταφέρουμε. Σκίζουμε τους 400 νόμους. Λοιπόν, ναι, καταργούμε. Να μην επαναλάβω την πρότασή μας για το χρέος με τα πρότυπα όπως έκανε η Γερμανία το 1953. Ανθρωπιστική κρίση άμεσα. Κανένας πολίτης χωρίς φως, νερό, προστασία της πρώτης κατοικίας. Απλά ανοίγονται διακόπτες.
πάρα πολύ εύκολα. Ξέρετε πόσα λεφτά, πόσα έχουμε δώσει στις τράπεζες. Ξέρετε ότι πριν από λίγο έχουμε δώσει 13,8 δις. Σας παρακαλώ. Ξέρετε τι έχει γίνει η λίστα Λαγκάρτ. Ξέρουμε τι φόρους μπορούμε να πάρουμε και τι να πάρουμε από τις offshore εταιρείες που δεν έχει ελέγξει κανείς. Και συνεχίζω γιατί αυτά δεν φτάνουν. Πράγματι. Όχι, δεν φτάνουν. Παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν ακούγονται ότι είναι πραγματοποιήσιμα. Ναι. Δηλαδή, λέτε κανένας άνθρωπος χωρίς ρεύμα και κανένας και προστασία των σπιτιών, γιατί έχουν πάρει αρκετά χρήματα οι τράπεζες, αλλά δεν μας λέτε πώς και με ποια χρήματα θα το επιτύχετε αυτό. Να σας πω μερικά. Οι τράπεζες δηλαδή, έχουν επιτύχει. Καταργώντας το μνημόνιο, προφανώς καταργείται και ο εξωτερικός δανεισμός. Περιμένετε. Τις τράπεζες τις έχουμε πληρώσει. Οφείλουν λοιπόν και αυτές. Να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Μου επιτρέπετε να το πω στην τράπεζα όταν θα με πάρει αύριο για να πληρώσω τη δόση μου. Γι' αυτό θέλω να με προσέξετε λίγο, γιατί πραγματικά δεν γίνονται μερικά πράγματα κατανοητά. Πού ακούστηκε να έχουμε δώσει 200 πόσα εκατομμύρια στις τράπεζες και να μην υπάρχει ο έλεγχος από το δημόσιο, ώστε να μπορείς να κάνεις την πολιτική σου και προσφάτως να έχουν αυτοαμνηστευτεί με νόμο αυτοί που θα διαχειριστούν το ξεπούλημα της Eurobank και της Εθνικής. Λοιπόν, και έχουν αυτοαμνηστευτεί εκ των προτέρων. 13,8 δις λοιπόν ήταν η αξία τους. 2,5 εκατομμύρια που λύνονται τώρα. Δις. Αυτά είναι λεφτά και είναι και υποχρεώσεις. Λοιπόν, ότι και μία κουβέντα ακόμα όμως θέλω να πω, γιατί ξεκινήσαμε από το θέμα της ανεργίας, ότι χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το θέμα δεν λύνεται. Η χώρα έχει πλεονεκτήματα. Μιλάμε για μια ενδογενή ανασυγκρότηση, για ένα άλλου είδους παραγωγικό μοντέλο. Γιατί όλο αυτό που παρουσιάζεται με τους επενδυτές και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, είναι μόνο ένα κέλεφος για κερδοφορία αυτών των πολλά εισαγωγικά επενδυτών. Μάλιστα. Δεν αφήνουν τίποτα στην τοπική οικονομία. Και μιλάω και για το πρώτο. Πολύ, το μόνο όφελος, και αυτό είναι πάντα το επιχείρημα, υπό αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και επισφαλής. Παρακαλώ να θέσω την ερώτηση. Καταρχήν, επειδή μας προσβάλλατε λίγο λέγοντας ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ. Ναι, εσείς το είπατε. Δεν το είπα. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει. Κανένα κόμμα δεν έχει συγκεκριμένες πραγματοποιήσεις με προτάσεις. Θα ήθελα να απαντήσω. Εμείς λέμε το δυναμικό που έχουμε.